Για να πάω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, γεια σας κύριε Σαριγιάννη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που είστε κοντά μας. Μέσα σε 4 μέρες, 4 νέοι άνθρωποι, ανεμβολίαστοι και οι 4, δυστυχώς έφυγαν από τον ιό, έχασαν τη ζωή τους από την λίμωξη COVID-19. Και ανοίγουμε ξανά αυτή τη συζήτηση, μάλλον όχι ανοίγουμε ξανά, μια συζήτηση η οποία δεν είχε κλείσει ποτέ, με ένα και μοναδικό ερώτημα, το γιατί δεν προχωράει το θέμα του εμβολιασμού. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα ήθελα να πάρω μόνο μισό λεπτό του χρόνου σας. Βεβαίως, σας ακούμε, ενδιαφέρον. Να εκφράσω τις πιο ειλικρινείς μου ευχές για καλή τύχη, καλό κουράγιο και καλή ανάρρωση, κύριε Γεννηματά και Μπακογιάννη. Η σκέψη μου και η σκέψη μας όλων νομίζω είναι μαζί τους. Όλων. Περάσουν... Όλων, κύριε Σαριγιάννη. Τώρα, για το θέμα που ρωτάτε, η αλήθεια είναι ότι το ποσοστό εμβολιασμού δεν είναι ικανοποιητικό, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι δικαιολογείται αυτό παρά μόνο από το γεγονός ότι δώσαμε χώρο, το λέω σαν κοινότητα. Το πληθυντικό σας περιλαμβάνει εμένα, περιλαμβάνει όλους μας. Έτσι δεν δείχνουμε το δάχτυλο κανένα. Αλλά δώσαμε χώρο στην παραπληροφόρηση, όχι θελημένα προφανώς. Και από ένα σημείο και έπειτα υπάρχει ένα θέμα γενικότερα κρίσης στο σύστημα αξιών, στο σύστημα. Την εμπιστοσύνη που δείχνουμε στους θεσμούς κτλ. Μια λύση, νομίζω ότι αυτό που άκουσα στο ρεπορτάζ σας είναι πολύ σωστά. Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή, οδηγείται στην σωστή κατεύθυνση, που είναι να πάει ποιοδής στην τοπική κοινωνία, όχι η τοπική κοινωνία στον νεότερο για να χρειαστεί, χρησιμοποιώντας σαν μέσα, αν θέλετε, μεταφορικά της πληροφόρησης, ανθρώπους από την τοπική κοινωνία, ανθρώπους που έχουν την αποδοχή αξιοπιστίας από τον κόσμο, στην κοινότητά τους, στη γειτονιά, στην πόλη, στον χώρο δουλειάς. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Είναι ακριβώς η στρατηγική που ακολούθησε η Πορτογαλία. Χρησιμοποιώ την Πορτογαλία γιατί είναι και πετυχημένο παράδειγμα και μια χώρα που μοιάζει. Και είναι κοντά μας, είναι πολύ κοντά μας. Έχετε δίκιο, κύριε Σαρκή. Τώρα, ένα στοιχείο που λύνει το μείγμα της Πορτογαλίας είναι ο φόβος. Ο εξαιρετικός φόβος. Γιατί η Πορτογαλία, να θυμίσω, είχε μια κορύφωση εξαιρετικά ταχεία, σαν αυτή που δείχνουν τα μοντέλα μας και την οποία, αν δεν κάνουμε κάτι, και ευτυχώς κάνουμε κάτι και την αποφεύγουμε. Αλλά οι Πορτογάλοι πραγματικά την είδαν με πάνω από 10.000 κρούσματα σε ένα πληθυσμό ίδιο με εμάς, πρακτικά σαν χώρα, την ημέρα, με πάρα πολλούς νεκρούς. Και μετά από αυτό, νομίζω ότι αυτός ο φόβος βοήθησε πάρα πολύ στο να πιστούν και όσοι είχαν αμφιβολίες ότι είναι ανάγκη να προστατευτούν. Εγώ θα ήθελα να πω ότι εδώ αυτό πρέπει να κάνουμε να αποφύγουμε αυτό που είναι και εμείς. Πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία αυτού του φόβου και να μιλήσουμε με τη φωνή της λογικής, αλλά κυρίως να φουγκραστούμε τους ενδιασμούς, τις ανησυχίες που υπάρχουν από την τοπική κοινωνία. Κύριε Σαριγιάννη, εγώ δεν σας κρύβω ότι εδώ που βρισκόμαστε είναι σαν να έχουμε συνηθίσει να κάνουμε μια απλή ανάγνωση, και συγγνώμη αν αυτό που θα πω θα σας ακουστεί κοινικό, των 30 νεκρών την ημέρα. Δυστυχώς. Τόσα κρούσματα, τόσοι διασωληνωμένοι, 30 νεκροί, 32 νεκροί. Διαβάζω τώρα δύο παιδιά, μια 33χρονη κοπέλα και ένας 29χρονος, και οι δύο στην Τρίπολη. Έχασαν και οι δύο τη ζωή τους από κορονοϊό, με διαφορά λίγων ημερών. Έλεγα νωρίτερα με τον συνάδελφο, τον Βασίλη τον Βενιζέλο, για τον 66χρονο στις Σέρες, ο οποίος αφού πέθανε από κορονοϊό, δεν ήθελαν να τον θάψουν οι συγγενείς τους μέχρι να γίνει νεκροψία και νεκροτομή, γιατί δεν πίστευαν ότι είχε πεθάνει από κορονοϊό. Περιγράφοντας όλα αυτά, εγώ δεν σας κρύβω ότι αν μη τι άλλο, σε αυτό που πρέπει να φτάσουμε, δηλαδή πόσο θέλουμε ακόμα, 1 εκατομμύριο εμβόλια, είναι πάρα πολύ δύσκολος ο στόχος. Δεν φαίνεται εύκολα επιτεύξιμος. Κοιτάξτε, την μια μεριά, εγώ θα επιμένω ότι πρέπει να φτάσουμε στο στόχο, γιατί πρέπει να φτάσουμε σε ανοσία του πληθυσμού, χωρίς να υποστούμε τον πόνο από το χαμό δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας. Να αποφύγουμε αυτό που έκανε η Πορτογαλία λάθος και να κάνουμε αυτό που έκανε η Πορτογαλία σωστά.
Αυτό είναι η πραγματικότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, άρα μπορούμε να το κάνουμε. Να θυμίσω ότι στις αρχές Ιουλίου είχαμε φτάσει, θυμάστε, το είχα βάλει και ο προσωπικό στόχο στοίχημα ότι θα τα καταφέρουμε να το κάνουμε, να μιλήσουμε για μηδενικούς νεκρούς. Φτάσαμε στους πολύ κοντά, στους δύο, νομίζω. Το θυμάμαι, Και είναι αμαρτία όταν έχουμε φτάσει εκεί σαν χώρα. Να είμαστε τώρα στους 34 μέσους όρους αυτή τη στιγμή και να το δεχόμαστε. Κύριε Σαργιάννη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς είχατε κάνει με τα μοντέλα τα οποία κάνατε αυτή την πρόβλεψη ότι καταφέρναμε εκεί στο καλοκαίρι να φτάσουμε στο... να δούμε ένα μηδέν, φτάσαμε στους δύο. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει και κάποια πρόβλεψη και για το τι περιμένουμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω τι λένε τα στοιχεία σας και δεν είναι το ερώτημά μου πότε θα ξαναφτάσουμε να μην έχουμε νεκρούς στην χώρα. Φαντάζομαι ότι εδώ που βρισκόμαστε, αυτό το οποίο παρακολουθείτε είναι την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα τελευταία υπολογισμοί δείχνουν σχετικά έντονη αυξητική πορεία τις επόμενες μέρες, η οποία θα εκτεχυνθεί από τις 25 και έπειτα. Και περιμένουμε το Νοέμβριο να είναι αυξητική έντονα. Πολύ πιο ταχαίως αυξημένη από ό,τι έγινε μέχρι τώρα. Αυτό χωρίς να ληφθούν βεβαίως μέτρα οποιοδήποτε είδους, έτσι, με την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Προφανώς ότι θα ληφθούν μέτρα, γιατί δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για αριθμούς. Αυτό που έχει νόημα να πούμε ότι πράγματι προβλέπονται και αύξηση θανάτων και αύξηση και τη πίεση στο ΕΣΥ με ανάκριση κλίνες μέχρι και τα λοιπά και η διασωλήνωση. Άρα εδώ πραγματικά πρέπει να τα αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο που οι υπολογιστές προσωμιώνουν για το μέλλον. Ένας τρόπος είναι ο εμβολιασμός, ο καλός τρόπος είναι ο εμβολιασμός, αλλά επειδή και ο εμβολιασμός είναι το χρόνο του για να αναπτυχθεί, έτσι κι αλλιώς αυτό το περίφημο εκατομμύριο. Θεωρώ το πιο σημαντικό από όλα με δεδομένο ότι κανείς δεν θέλει να μπει ούτε σε λογικές lockdown, ούτε σε λογικές κλεισίματος δραστηριοτήτων, είναι να ειδοποιήσουμε τα τεστ που γίνονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια μείωση τις τελευταίες τρεις εβδομάδες της τάξης του 25% από τις 400.300. Να θυμίσω ότι όταν είχαμε τρομερά καλή επιτυχία και φτάσαμε, όπως είπατε, στο τέλος της αρχής Ιουλίου στους δύο νεκρούς, αυτό προήλθε από συγκεκριμένες δράσεις μας της κοινωνίας και της πολιτείας. Κάνοντας, είχαμε φτάσει το αρχές Μαΐου στα 600.000 τεστ την ημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βασικό μας όπλο τότε, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του εμβολιασμού ταυτόχρονα. Αυτό είναι αναγκαστικά και τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε τώρα. Συνδυαστικά, εγώ θα έλεγα ότι εκεί που μπορούμε, εκεί που είναι απαραίτητο, και απαραίτητο είναι σε σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλό εξαίρεσμο, σε πανεπιστημιακές αίθουσες που έχουν πολλά και εργαστήρια κλινικές που έχουν πολλά παιδιά μαζί. Μιλάμε για πληθυσμό ο οποίος έχει κοινωνική κινητικότητα και γι' αυτό είναι σημαντικό. Να βάλουμε συσκευές απολύμανσης του αέρα. Το λέω τώρα πολύ σοβαρά, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια για απλώς ευχές και συμβουλές. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Στα μέσα μαζική μεταφορά είναι σημαντικό να γίνει και αυτό. Το κόστος δεν θα είναι δραματικό σε σύγκριση με το κόστος που έχει το σύστημα υγείας. Δηλαδή, η μετατροπή μιας κλίνης μεθ σε COVID και το να χαθεί η δυνατότητα εντατικής θεραπείας σε έναν άνθρωπο με λευχαιμία, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά μεγάλο κόστος για το κράτος και για την κοινωνία σε σχέση με το να βάλουμε συσκευή απολύμανση σε ένα λεωφορείο. Ειλικρινά, δηλαδή. Κατανοητός είστε. Είστε κατανοητός. Θα σας ευχαριστήσω. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, κύριε Σαργιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας. Αυτές είναι οι προβλέψεις, κυρίες και κύριοι, για το ότι περιμένουμε να δούμε το χειμώνα. Ο κύριος Δημοσθένης Σαργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.